Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Πάλι εδώ στο δικό σας κανάλι κάνω σινεμά, μια εκπομπή που είναι αφιερωμένη σε εσάς για να μας στείλετε τις ταινίες σας, να τις προβάλλουμε, να τις συζητήσουμε παρέα, να έρθετε εδώ παρέα στο στούντιο να μιλήσετε για αυτές και να διαγωνιστούν και να παιχτούν στο μεγάλο φεστιβάλ του ζούγκλα.gr που θα γίνει το Μάιο. Μια δύσκολη μέρα σήμερα, μέρα πολυτεχνείου, τα γεγονότα τρέχουν. Πιθανώς θα αναγκαστούμε να διακόψουμε για λίγο την εκπομπή μας, τη ροή, να πάρουμε κάποια γεύση από το τι συμβαίνει στο Πολυτεχνείο. Έχουμε την μεγάλη τιμή και χαρά στην παρέα μας σήμερα να είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος της τέχνης, ο Δημήτρης Ολέκας. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια χαρά. Επειδή είναι αρκετά σεμνός, πρέπει να πω πως είναι μαθηματικός, σπουδαίος μαθηματικός, είναι μουσικός συνθέτης εξαιρετικός, αλλά εντάξει, κολακίες δεν είναι, είναι έτσι. Είναι και πανεπιστημιακός. Το θέμα μας σήμερα θα προσπαθήσουμε, δεν ξέρω πόσο θα το εξαντλήσουμε ή πώς θα το αγγίξουμε, εν πάση περιπτώσει, για την δύσκολη μέρα, για τη μουσική στον κινηματογράφο, τη μουσική στο θέατρο, τη μουσική ως μουσική. Τη μουσική στα μαθηματικά. Μουσική στα μαθηματικά. Εδώ είναι μια μεγάλη ερώτηση που θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε πολλές εκπομπές, Δημήτρη. Είναι ποια είναι η σχέση της μουσικής με τα μαθηματικά. Έτσι. Αλλά νομίζω για σήμερα είναι μάλλον να προσανατολιστούμε κάπου αλλού. Έχουμε τον συνάδελφό μας, τον Θανάση Μιλωνά, στο τηλέφωνο να μας δώσει κάποια εικόνα, κάποια γεύση από το τι συμβαίνει στο Πολυτεχνείο. Καλησπέρα και από εμένα. Γεια σου, Θανάση. Βρισκόμαστε στο Πολυτεχνείο που μέσα σε 5 λεπτά αναμένεται να κλείσουν και οι πύλες, προκειμένου σιγά σιγά να αρχίσουν οι εορταστικές εκδηλώσεις με τη μεγάλη πορεία που θα ξεκινήσει από εδώ μπροστά από την κεντρική είσοδο του Πολυτεχνείου με τελική κατεύθυνση την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι η συμμετοχή του κόσμου συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες χρονιές θεωρείται αρκετά υποτονική, γιατί καθόλου το πρωινό, καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η συμμετοχή και ο κόσμος που βρισκόταν στον εσωτερικό χώρο του Πολυτεχνείου και αυτός που βρισκόταν έτσι από τις πύλες δεν ξεπερνούσε τα 800 άτομα. Η συμμετοχή από ό,τι βλέπουμε μέχρι αυτή τη στιγμή είναι μικρή. Αναμένεται να ξεκινήσει πορεία λίγο μετά 4 η ώρα. Αυτή τη στιγμή γίνεται αναγγελία συνέχεια από τα μεγάφωνα προκειμένου να βγουν και οι τελευταίοι μέσα από το χώρο του Πολυτεχνείου, προκειμένου να συνταχθούν και περιμένοντας τη σημαία του Πολυτεχνείου, που θα είναι και ο προπομπός της πορείας, να κατευθυνθούν προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Για την ώρα όλα κυλούν ομαλά. Δεν υπάρχει κάτι το ανησυχητικό. Όλα δείχνουν ότι είναι μια συγκέντρωση αρκετά ήρεμη, έως και πολύ υποτονική, συγκρινόμενη με άλλες χρονιές, όπου είχαμε τεράστια συμμετοχή του κόσμου, παρά το γεγονός ότι έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Συγκριτικά πάλι βέβαια με άλλες χρονιές. Αυτά από Πατησίων και Στουρνάρη. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Ελπίζω τα πράγματα να κυλήσουν ήρεμα. 40 χρόνια από όταν έγινε εκείνο το κάτι. Προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν μοιάζει καθόλου σε αυτό που συμβαίνει σήμερα με εκείνο που συνέβαινε κάποτε. Μιλάμε για μία έκρηξη οργής εκείνης εποχής απέναντι σε καταστάσεις, σε ανθρώπους, ανθρώπους που βγήκαν στους δρόμους αυθόρμητα. Μέσα στα 40 χρόνια όλο αυτό μετεξελίχθηκε σε κάτι άλλο, το οποίο δεν είναι βέβαια η εκπομπή αυτή για να το σχολιάσει και να το κρίνει. Ας δούμε όμως λιγάκι, πριν αρχίσουμε να το συζητάμε, Δημήτρη, τι συνέβαινε τότε από κάποιο μικρό βιντεάκι που βρήκαμε από την ΕΡΤ, από την ΕΡΤ 2. Για πάμε να δούμε, Πολυτεχνείο λοιπόν. Στην καρδιά τον ήλιο, κάνανε το κρύο φύλλο, πήγαν δυο μαθιά κι αυτά.
200 τραγούδια, πράγματι, όταν πρώτο ήρθα σε επαφή μέσω των τραγουδιών με το κοινό, το κοινό τα δέχτηκε με τέτοια αγάπη και τέτοιο αγκάλιασμα, πρέπει να ομολογήσω ότι και με ενθουσίασε, για να μην πω ότι με στήριξε κιόλα. Δηλαδή, το ένα στήριξε ηθικά το άλλο για να συνεχίσει, γιατί είναι τρομερή η μοναξιά. Και όπως είπα και σε ένα περιοδικό προχτές που με φωτογράφιζε, ότι η μοναξιά δεν φωτογραφίζεται. Η μοναξιά θέλει συμπαράσταση. Η μοναξιά θέλει λαό, θέλει κόσμο κοντά της. Είναι ο κόσμος της τέχνης, είναι το πολυτεχνείο, είναι ο κινηματογράφος. Αυτό το τραγούδι είναι τραγούδι σύμβολο, κινηματογραφικό, από την ταινία «Άσπρο Μαύρο» του Ρεντζή και του Ζερβού. Η στίχη του Δημήτρου Χριστοδούλου, τον οποίο είδαμε εδώ πριν από λίγο, η μουσική του Αξέχαστου Μάνου Λουίζου. Και είναι τρομερό το πόσο ουσιαστική πολιτική ασκείται σε αυτόν τον τόπο από τους δημιουργούς καλλιτέχνες. Η στίχη λογοκριμένη σε ένα δίσκο που βγήκε μετά από την πτώση, που βγήκε στη διάρκεια της επέτειας, και το ακούσαμε από τον Κώστα Σμακοβίτη και από Χοροδία. Ο Μάνος Λοΐζος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να κάνει πολιτική, κάνοντας γνήσια τέχνη και μουσική, ένας γλυκύτατος εργάτης. Τώρα, από αφιέρωμα της ΕΡΤ στον Δημήτρη Χριστοδούλου, είδαμε αυτό το μαύρο άσπρο τρέιλερ που κάποιο παιδί έχει ανεβάσει στο YouTube, και εικόνες από την εποχή εκείνη. Δημήτρη, ήσουν στο Πολυτεχνείο τότε? Εγώ τα της νομικής και του Πολυτεχνείου τα έμαθα στις ΗΠΑ όπου σπούδαζα. Πρέπει να ήταν πολύ φίλοι μου και ίσως η αδερφή μου που είναι καθηγήτρια τώρα στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Εγώ εκείνο τον καιρό ήμουν ναύτης στα Χανιά. Και ήταν μια φίλη, η οποία από το τηλέφωνο μου βάζει να ακούω πυροβολισμός και τους θορύβους γενικά του Πολυτεχνείου. Εντάξει, ήμουν απολύτικος ακόμα, 19 χρονών, πόσο ήμουν πιτσιρικάς, δεν ήξερα και τι ακριβώς γίνεται. Αυτό που είδαμε, αυτό που συμβαίνει εκείνο τον καιρό, το είδαμε μέσα από την ΕΡΤ. Μια ΕΡΤ η οποία είχε μια εξέλιξη με όλα τα προβλήματά της, σήμερα δεν υπάρχει. Μάλιστα. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος της ΕΡΤ. Για πολλά χρόνια ήσουν στο τρίτο πρόγραμμα, στο team του Μάνου του Χατζηδάκη, κυρίως ραδιοφωνάνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. Για πες μας λιγάκι έτσι τη σκέψη σου πάνω σε αυτά. Αυτό είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν θέλησα να συνεχίσω και να εκμεταλλευτώ, διότι τα πράγματα όταν συμβαίνουν, συμβαίνουν. Και κατόπιν όταν τελειώνουν, μεταλλάσσονται αλλιώς σε ένα συντηρητικό γίγνεσθε. Όλοι προσπαθούμε να γαντζωθούμε με περίεργους τρόπους από το παρελθόν. Δεν θέλησα να το κάνω. Τελείωσε το τρίτο πρόγραμμα, φεύγοντας ο Μάνος Χατζηδάκης, και εγώ πήγα στην τηλεόραση της ΕΡΤ, που για 6 χρόνια έκανα τα νέα πρόσωπα από τον κύκλο των εκπομπών του Γιώργου του Παπαστεφάνου. Η ΕΡΤ είναι μια υπόθεση για τον πολύ κόσμο στην εποχή σήμερα του πολιτισμού της εικόνας, υπόθεση τηλεόρασης, και γι' αυτό όλοι συζητάνε. Πιστεύω, έξω από το πνεύμα του νόμου και του συντάγματος, για μια ΕΡΤ που θα μεταλλαχθεί, θα κλείσει, θα γίνει δημόσια τηλεόραση με όλα τα αμαρτωλά, με όλα τα συντηρητικά. Στην Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς, τα καλύτερα και τα χειρότερα είναι πάντα ζυμωμένα. Ο κανόνας, έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης, τίνει προς τη φαυλότητα, και αυτός ο πολιτισμός ζει από τις εξαιρέσεις του. Δεν μπορούμε να δούμε το ένα χωρίς το άλλο. Δηλαδή, τα φωτεινά αυτά μετέωρα στην ιστορία της ΕΡΤ θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε αυτό το φαύλο υπόστρωμα. Ξεριζώνοντας το ένα, φεύγει και το άλλο. Μένει. Και επειδή όλοι συζητάνε για τηλεόραση, θυμίζω ότι η ΕΡΤ ήταν προηγουμένως ΕΙΡ, ήταν Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, και οτιδήποτε έγινε από τηλεόραση στήθηκε ως σχεδόν παράσιτο στην αρχή επάνω στο σώμα της ραδιοφωνίας. Για μας η ΕΡΤ θα είναι πάντα η ραδιοφωνία, ο πολιτισμός του ήχου και όχι ο πολιτισμός της εικόνας, και όσοι συζητάνε για τη συνταγματική τάξη σε σχέση με δημόσια τηλεόραση, να μην ξεχνάνε, παρακαλώ πολύ,
τη ραδιοφωνία. Είναι η μήτρα όλου αυτού του οργανισμού. Ξέρεις, Δημήτρη, ξέρουμε, σήμερα οι απολυμμένοι της ΕΡΤ εκπέμπουν ραδιοφωνικά από το Πολυτεχνείο. Να. Εμένα προσωπικά λιγάκι έτσι με ξενίζει, αν θες μου θυμίζει κάτι, έως που αγγίζει το κίτς, ας πούμε. Ξέρω εγώ, δηλαδή βρεθήκαμε τώρα στα 40 χρόνια πάνω να επαναλάβουμε αυτό που συνέβαινε τότε και λέμε, αμά να μπει ένα τάγκ ακόμα, ας πούμε, στο Πολυτεχνείο να κάνουμε μια ιστορία καινούρια. Ψιλοσαρκάζω βέβαια, αλλά πώς το βλέπεις αυτό? Νομίζω ότι είναι τόσο πολύ εικονικά και συμβολικά τα πάντα και αν τα ψάξει κανείς και με τα τεταγμένα της αστικής καλογουστιάς, προφανώς πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το χώρο είναι kitsch. Νομίζω ότι όλη η χώρα είναι kitsch και μάλιστα για καιρό αναρωτιόμασταν σχετικά με τον ορισμό αυτού του όρου. Λέγαμε λοιπόν ότι το kitsch είναι εξ ορισμού η μίμηση ενός πολυτελούς αντικειμένου με ευτελή μέσα. Σε αυτά τα χρόνια συνειδητοποιήσαμε και με τον Μάνο του Χατζηδάκη, που ήταν πολύ φωτεινό μυαλό, ότι εδώ παίζει ένα άλλο πράγμα, ένα ελληνικό kitsch που δεν έχει το όμοιό του σε άλλα μέρη, το οποίο είναι η μίμηση, η απομίμηση του πολυτελούς, η κακόγουστη απομίμηση του πολυτελούς με μέσα πολυτελή. Αυτό δεν πρόκειται να το ξεφύγουμε. Είναι μια μοίρα που δέρνει τον κόσμο εδώ από την εποχή του Νεολιθικού. Η ιστορική συνείδηση των Ελλήνων είναι εντελώς στρεβλή και σε επίπεδο κοινής αντίληψης, αλλά και ακόμη και όπως αφηγούνται το ιστορικό αφήγημα ιστορική. Κάποια στιγμή ίσως αποφασίσουν να βγουν να πούνε την αλήθεια. Αλλά οι διάφορες ιστορίες που συμβαίνουν τώρα είναι απότοκα μακράς ιστορίας με σημείο κίνησης, πιστεύω, το 7.000 ή 6.000 π.Χ. Όλη αυτή η πορεία του ελληνισμού τα ίδια πράγματα δείχνει, δεν θέλουμε να το συνειδητοποιήσουμε. Το ένα ψέμα πάνω στ' άλλο, το ένα σύμβολο πάνω στ' άλλο. Επομένως, ναι, όντως καταλαβαίνω ότι οι συνάδελφοι που θέλουν να πάνε στο Πολυτεχνείο και να εκπέμψουν είναι μέσα σε ένα συγκεκριμένο πνεύμα. Και θα με επιτρέψεις να πω ότι η Δυτική Ευρώπη πάντα θεωρούσε τα Βαλκάνια Μέση Ανατολή, θεωρούσε τους νεοέλληνες ηθαγενείς άσχετους με την αρχαιότητα. Η Γερμανία θέλησε να οικειοποιηθεί τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό πετώντας έξω την νεότερη Ελλάδα. Δεν την καταλάβαινε, ήρθε εδώ πέρα σε μια γερμανική κατοχή το 40 και φέρθηκε στον κόσμο σαν να ήταν ζώα άγρια. Κάποια στιγμή δυστυχώς αποφάσισαν να ασχοληθούν με το συλλογικό υποσυνείδητο και να δούνε τι είναι αυτό το οποίο βιώνει, αισθάνεται, θεωρεί, πιστεύει αυτός ο λαός. Δυστυχώς, πριν από καμία δεκαπενταρία χρόνια το καταλάβανε. Και εκεί άρχισε αυτό το σφυροκόπημα το τελευταίο, όπου η κεντρική Ευρώπη και όχι η δυτική πλέον έρχεται εδώ πέρα και μετράει κεφάλια. Μάλιστα. Φέρεται στον λαό αυτό σαν να είναι ένα κοπάδι από γαλοπούλες για το Thanksgiving. Λέει, απολύστε τόσους, δεν ενδιαφέρει, φαίνεται, αυτή την κεφαλή που σκέφτεται εκεί πέρα, εάν απολύοντας 200, είναι 200 επίορκοι ή είναι μια συμφωνική ορχήστρα. Δεν τους νοιάζει. Και φοβάμαι ότι και ο λαός έχει πέσει σε ένα επίπεδο επιβίωσης το οποίο ακολουθεί και ο ίδιος περισσότερο νοιάζεται τι θα φάει αύριο από το τι κεντρική ιδέα έχει, πού οδεύει ο πολιτισμός του, τι αυτοεκτίμηση έχει, τι αυτοεικόνα έχει, και αυτό ακόμα θα οδηγεί βαθύτερα στο ρήγμα εάν δεν υπάρξει άλλο πνεύμα, άλλη συνειδητότητα, άλλο ιστορικό αφήγημα. Πού πήγαν εκείνα τα παιδιά, Δημήτρη? Εκείνα τα παιδιά που εξοργίστηκαν, που βγήκαν στον δρόμο, κάνανε ό,τι κάνανε. Σήμερα επίσης έχουμε ένα θυμωμένο λαό, 40 χρόνια μετά. Εντάξει, κάποιοι ανελήφθηκαν, αλλάξανε πορεία, παίξαν συμφέροντα, παίξαν πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, εκείνος ο λαός, εκείνης εποχής, με το σημερινό εμένα δεν μου δίνει την ίδια εικόνα, τουλάχιστον συμπεριφορικά. Δεν ξέρω τι μπορεί να λέει η ψυχή του Έλληνα σήμερα ή πόσο έχει μεταλλαχθεί από το τότε.
Υπάρχει ένα τραγούδι που νομίζω σε αφορά, το Κίνα τα παιδιά. Δικό μας. Δικό σου. Ναι, είναι ένα τραγούδι δικό μας αυτό, το Κίνα τα παιδιά, το οποίο το έγραψε ο Γιάννης ο Καλαντζόπουλος παραβασιακά για τους Όρνηθες του Αριστοφάνη. Να απαντήσω πρώτα σε αυτό, τι νομίζω. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι. Αυτός ο κόσμος εδώ, ο οποίος κάποτε ήταν πόλεις κράτη και κάποτε ήταν αυτοκρατορίες, συνήθως αντιδρά εκεί όπου στριμώχνεται. Όταν του φαγωθεί η προσωπική ελευθερία, πετιέται σαν τιτάνας και κάνει ένα τιτάνιο αγώνα. Όταν του αφαιρεθεί η τροφή, μπορεί να πάει να ψάξει στα σκουπίδια να φάει. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι πραγματικά από το νεολιθικό. Είναι λαός που αντιδρά θυμικά, όχι συντεταγμένα, σε διάφορα πράγματα, και από εκεί και πίσω υπάρχει ένα αέναο πνεύμα. Δεν το βλέπουμε διότι κανείς δεν το προωθεί, κανείς δεν το εξέρει. Λοιπόν, αυτό το Κίνα τα παιδιά είναι φυτευτό στον Αριστοφάνη. Ο Αριστοφάνης μεγάλος φιλόσοφος, μεγάλος πολιτικός, δεύτερος Εσχύλος, και εμείς πριν από 10 χρόνια, ο Καλατζόπουλος και εγώ, το εμφανίσαμε αυτό το τραγούδι στο Εθνικό Θέατρο, όταν το διεύθυνε ο αξέχαστος Νίκος Κούρκουλος, και μέσα από εκεί βγαίνουμε να πούμε τι γίνανε αυτά τα παιδιά. Τίποτα, απλώς κάτσανε τα πράγματα, βολευτήκανε, γίνανε καθεστικός, και αυτό συνέβαινε πάντα, πάντα θα συμβαίνει. Ναι, υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία βέβαια δεν βολευτήκανε, κάναν παιδιά, κάναν εγγόνια, πολύ, ναι, από εκείνους ανθρώπους. Ζούμε ένα σήμερα που επηρεάζεται πια πολύ περισσότερο από την παγκόσμια πραγματικότητα, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά πάλι νομίζω θα απλώσουμε, γιατί δεν ξέρω πώς θα μπορούσε βεβαίως η μουσική εδώ πέρα να λειτουργήσει. Θα πω δύο πράγματα. Ναι. Ας πούμε. Λοιπόν, θα πω κάτι πάρα πολύ σύντομο γι' αυτό. Οι Έλληνες πάσχουν από ένα περίεργο φοβικό σύνδρομο. Έρχεται κάποιος και τους αφαιρεί τα σύνορα και είναι μέσα σε ένα κλουβί και τους ανοίγει την πόρτα. Και τους μπίζει τις φωνές. Αυτοί στριμώχνονται λοιπόν πίσω-πίσω στο κλουβί και λένε: πω, 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 θα μπουν μέσα, θα μας φάνε, θα μας κάνουν, και αρχίζουν να φέρονται σύμφωνα με ό,τι φωνές ακούνε απ' έξω. Στις καλές φάσεις αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί αλλιώς. Άνοιξε η πόρτα του κλουβιού, τώρα θα βγω έξω να τους φάω όλους. Απελευθερώθηκα. Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Αλλά όταν ο λαός είναι ητοπαθής, πάει και ζαρώνει στο πίσω μέρος του κλουβιού. Εάν βρίσκεται σε φάση έξαρσης, που βρίσκεται κατά καιρούς σε ενθουσιασμού, βγαίνει έξω και βάζει τις φωνές. Εγώ λοιπόν αυτό το τραγούδι, πρέπει να πω ότι όταν μου το ζήτησε να το κάνει, να το μελοποιήσω ο Γιάννης ο Καλατζόπουλος, νόμιζα ότι αναφέρεται όχι στη γενιά του Πολυτεχνείου, αλλά στη γενιά των Χίπηδων, διότι εγώ δεν ήμουν εδώ στο Πολυτεχνείο. Και όταν μου το έδωσε, του έκανα μια μπαλάντα σαν τα παιδιά των λουλουδιών και μου το γύρισε πίσω και μου λέει: δεν είναι αυτό, Δημήτρη, αυτό που έχεις φτιάξει. Εκεί λοιπόν απάνω προβληματίστηκα, γιατί κατάλαβα ότι ο Γιάννης θέλει ένα τραγούδι για το Πολυτεχνείο. Τότε, μη ξέροντας πώς να το κάνω και μη έχοντας βιώσει, αρέσκομαι να λέω ότι έκανα επίκληση στο πνεύμα του Μάνου του Λοΐζου, για να το δέσω με το προηγούμενο, και του είπα: σε παρακαλώ, από εκεί που είσαι, στείλε μου κάτι. Και μου στείλε αυτό το τραγούδι, το Κίνα τα παιδιά. Αυτό λοιπόν το θεωρώ εγώ μεταθανάτιο τραγούδι του Μάνου του Λοΐζου. Ωραία. Βρήκαμε ένα βιντεάκι με αυτό το τραγούδι που το έχουν εικονογραφήσει σκητσογράφοι, γελιογράφοι. Μάλιστα. Και ο Μητρόπουλος και ο Καλαϊτζής και πολλά γνωστά ονόματα. Μπορούμε να το δούμε, το Κίνα τα παιδιά. Λέγοντας ότι έχω την ευτυχία να έχω συνεργαστεί πολύ με ένα τεράστιο λαϊκό τραγουδιστή, με τον Νίκο Δημητράτο. Πάμε να ακούσουμε Δημητράτο λοιπόν. Στους τοίχους συμφύγει.
κοινά τα παιδιά. Τα παιδιά. Εκείνα τα παιδιά. Κείνα τα παιδιά. Κείνα τα παιδιά. Δημήτρη, εμένα αυτό το τραγούδι μου βγάζει ένα λυγμό ακόμη. Ακόμη μου το βγάζει. Και εμένα. Θα το ψάξω ψυχοαναλυτικά να το βρω. Αλλά όμως θα θυμίσουμε στους φίλους μας ότι είμαστε εδώ για να προβάλλουμε τις ταινίες που φτιάχνουν με τον τρόπο που θέλουν, με το βλέμμα το δικό τους, για να πείτε αυτά που θέλετε, κάνοντας μια ταινία. Δεν μας απασχολεί να είναι άρτια τεχνικά. Μας ενδιαφέρει να επικοινωνήσουμε τις σκέψεις, τις ιδέες, την αισθητική μας. Λοιπόν, στείλτε τις ταινίες σας στο zoogla.gr για να τις προβάλλουμε και να τις συζητήσουμε παρεούλα εδώ πέρα στο πλατό που είμαστε και αυτή τη στιγμή. Πρέπει να θυμίσω ότι για ομάδες ή για άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν ή θα θέλουν να μάθουν κάποια λίγα πράγματα για το σινεμά, πώς μπορούν να κάνουν μια καλύτερη χρήση των εργαλείων που έχουν στα χέρια τους, της κάμερας, του κινητού, του υπολογιστή, πώς μπορούν αυτά τα εργαλεία να είναι χρήσιμα για να παράγουν εικόνα και να επικοινωνήσουν ιδέες. Είμαστε εδώ με μια σειρά από σεμινάρια που οργανώνουμε, Δημήτρη, εδώ πέρα στο Ζούγκλα, 24 ωρών τουλάχιστον, σύν τις ώρες που θα χρειαστούν για το γύρισμα της ταινίας κλπ. Κάθε ομάδα θα ολοκληρώνει τις εργασίες με μια μικρού μήκους, η οποία θα είναι 5-7 λεπτά περίπου, και θα συμμετέχει στο πρόγραμμα του Κάνω Σινεμά για το φεστιβάλ. Περιμένουμε τις δηλώσεις σας. Οι ομάδες κλείουν στα 15 άτομα και ξεκινάνε αμέσως τις εργασίες τους. Πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από το κεφάλαιο Σινεμά για Όλους στη σελίδα μας Κάνω Σινεμά, και να επικοινωνείτε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες εφόσον τις χρειάζεστε. Δημήτρη, είμαστε για να μιλήσουμε για τη μουσική στο σινεμά, στο θέαμα, και τελικά μιλάμε για όλα, πάρα πολλά άλλα πράγματα. Η δουλειά που έχεις κάνει στο σινεμά και στο θέατρο είναι πάρα πολύ μεγάλη και ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά. Θυμάμαι από τον Ηλεκτρικό Άγγελο, δεν ήτανε? Ναι. Έχουμε ένα κομμάτι. Στο σινεμά έχω λίγη δουλειά, και έχω λίγη δουλειά διότι κάποια στιγμή δεν τα βρήκα και πάρα πολύ με τους σκηνοθέτες του κινηματογράφου. Δύο πρωτοπόροι με εμπιστεύτηκαν και έχω κάνει ελάχιστα πράγματα. Ο Θανάσης Ορεντζής μου έδωσε να ντύσω μουσικά μια πρωτοποριακή ταινία τότε, τον Ηλεκτρικό Άγγελο, και εγώ έφερα μαζί μου ένα νεαρό φίλο που ήθελε και αυτός να δουλέψει, και την κάναμε μαζί τη μουσική αυτή, τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, ο οποίος ακολούθησε μετά την πορεία που ακολούθησε. Εγώ παρέμεινα εκεί και έχω κάνει πάρα πολλά για ντοκιμαντέρ, ιδιαίτερα σε θέματα αρχαιολογικά, διότι συμβαίνει να γνωρίζω πολλά για την αρχαία ελληνική μουσική, και κάποια στιγμή αργότερα είχα την εξαιρετική τύχη να συνεργαστώ με τον πατριάρχη του ελληνικού πρωτοποριακού σινεμά, με τον Κώστα το Σφίκα, και να φτιάξουμε μαζί την ταινία του Προμηθεύς εναντιοδρομών, κάνοντας πάλι γέφυρα με
το φωτεινό φάρο του ελληνικού πολιτισμού που είναι η αρχαία Αθήνα, η αρχαιότητα. Να πω επί τούτου ότι εφόσον παίξαμε με Αριστοφάνη και παίξαμε με Εσχύλο, τα παιδιά που θα στέλνουν εδώ πέρα ταινίες να ξέρουν ότι η πλώρη του ελληνικού πολιτισμού είναι η τέχνη. Και ότι διδάσκοντας 10 χρόνια στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό, αγωνιζόμουν πάντα να αλλάξω, να διορθώσω την εικόνα την οποία έχει ο λαός και που είχαν τα παιδιά φοιτητές ερχόμενοι για να μας ακούσουν σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό. Έχω ακούσει ένα σωρό τρίχες, ψέματα, ανοησίες. Να το στρώσουμε, ρε παιδιά, το πράγμα. Να πούμε επιτέλους την αλήθεια. Να πάρουμε μια γεύση λίγο από την πρώτη δουλειά που είχες κάνει. Νομίζω η πρώτη δεν ήταν. Ο Ηλεκτρικός Άγγελος ήταν η πρώτη και να πω δύο λογάκια γι' αυτό. Ο Θανάσης Ρεντζής ήθελε σε εκείνο το σημείο να, μιλώντας για την ιδέα και, και τις απόψεις για τον ερωτισμό και τους συμβολισμούς του, ήθελε να βάλει ένα φωτορομάντσο σαν τα φωτορομάντσα που διάβαζαν στα περιοδικά τα κορίτσια συνήθως τότε που ήμασταν εμείς παιδιά. Και είπε να βάλουμε μια μουσική με εικόνες, με τα συννεφάκια αυτά, με το διάλογο. Του είπα, όχι Θανάση, ας κάνεις μόνο τις εικόνες εσύ και εμείς και εγώ να φτιάξω ένα τραγούδι αφηγούμενο την ιστορία. Είπε πάρα πολύ ωραία το τραγούδι αυτό να είναι στα ιταλικά. Το έδωσε στο Δημήτρη το Μαυρίκιο, σκηνοθέτη, να γράψει τους στίχους, τους έγραψε και έβαλα να το ερμηνεύσει μια κοπελιά, φοιτήτρια της Παντίου, προσκολλημένη στο σταμάτη του Γκραουνάκη, με τρόπο έτσι ιδιαίτερο. Ήταν η Λίνα η Νικολακοπούλου, ήθελε να τραγουδήσει, ήθελε να γίνει τραγουδίστρια. Ο Γκραουνάκης δεν την έβαζε να τραγουδήσει. Και στο μεταξύ με πήρε μια μέρα στο τηλέφωνο και μου λέει, Δημήτρη, το Λινάκι γράφει στίχους, και λέω, έλα σώπα. Και επειδή δεν την έβαζαν τραγουδήσει, εγώ γύριζα και σφουγγάριζα. Έκανα δηλαδή ό,τι δεν κάνανε οι άλλοι, έτσι ίσως ως περίσσευμα ψυχής. Και ζήτησα από τη Λίνα να το τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Δηλαδή ακούμε Λίνα Νικολακοπούλου. Ακούμε τη Λίνα Νικολακοπούλου σε στίχους του Δημήτρη Μαυρίκιου. Για να δούμε. E alto e bello per te, mi signore, il mio salvatore Totino, il mio amore, mi vuole sposare nei primi di agosto, pertanto anche al bosco mi vuole portare. Catina, mi dice, Catina, l'amore non è disturbo, è solo piacere. Bisogna aspettare per non diffamare l'onore dei miei. Ho quattro sorelle, un padre orgoglioso, non posso, non oso nel bosco più entrare. Potino, Salvatore, Catina, Adoro, Adoro, e vive nel buon cuore una presa e una dama. Nascosti sono nel bosco, sul mondo di un berlino, segreto d'amore, tra Catina e Totino. Nei primi di maggio l'amore diventa passione. Nel bosco ci vado col mio. Να πω... Και αυτό με συγκινεί. Τι γίνεται, είναι... κάτι έχει μουσική σου, μήπως, αριθμία από πίσω, τι γίνεται. Το τι έχει μουσική θα σου το πω αμέσως. Προηγουμένως όμως να πω ότι οι φωνές που ακούστηκαν ήταν η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Δημήτρης Μαυρίκιος. Ότι οι εικόνες ήταν η Γκέλη Τριάντη και ο Φίλιππος Σοφιανός. Και... ότι η Λίνα Νικολακοπούλου, αφού την έβαλε και το τραγούδισε, το έχει μεταφράσει αυτό έμετρα και το έχει βάλει στο εξώφυλλο του δίσκου και ποτέ αυτό το τραγούδι δεν έχει τραγουδηθεί στα ελληνικά. Και περιμένω πότε. Έχω συνεννοηθεί με τη Μόρφο Τσαϊρέλη, η οποία θέλει νομίζω να το τραγουδήσει. Είναι πολύ συγκινησιακό. Η δική μου εμπειρία είναι εξής.
προσπαθώ να αντιμετωπίσω τα πάντα στη μουσική με τη βαθύτερη ιδιότητά μου του μαθηματικού. Οτιδήποτε κάνω, το παραμικρό τσικ είναι αιτιολογημένο. Έχω καταλάβει λοιπόν ότι όσο περισσότερα μαθηματικά βάζω στη μουσική και όσο περισσότερη τεχνική βάζω, τόσο περισσότερο βγαίνει από μέσα ένα πρωτογενές συναίσθημα. Όσο πιο κατασκευή είναι η μουσική μου, τόσο πιο πιάνει από μέσα. Η μουσική λοιπόν στον κινηματογράφο είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπίζα έτσι. Αλλά οι σκηνοθέτες του κινηματογράφου δεν με τίμησαν με την προσφορά τους. Όλα αυτά τα χρόνια έχω δει ότι κλασικά αποτείνονται σε άλλους συνθέτες πάρα πολύ ωραία. Και μάλιστα έχω κάνει και συνεννοήσεις μαζί τους που κατέρευσαν. Δύο φορές με τον Θεόδωρο τον Αγγελόπουλο. Τίποτα. Δεν έγινε. Υπάρχει ένα θέμα με τη μουσική στον κινηματογράφο. Ναι. Ανέκαθεν. Ότι όντας τέχνη αφηρημένη η μουσική από γεννησιμιού της, αρπάζει το συναίσθημα αγνά, άδολα και ύπουλα από μέσα από την εικόνα. Επομένως, εάν παραείνει η μουσική σε μια ταινία, στην ουσία παίζει αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει η εικόνα. Έτσι λοιπόν, γενικά ο συνθέτης της μουσικής με τον σκηνοθέτη ή θα είναι σε πλήρως αρμονική φάση ή ο ένας θα κατεδαφίζει τον άλλον. Το αποτέλεσμά μου είναι ότι με αυτό τον πρώτο θρίαμβο στην κινηματογραφική μουσική, επειδή ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και εγώ, ο Δημήτρης 20 χρονών, εγώ 27, 28, δεν ξέρω πόσο, 30, βγήκαμε στο φεστιβάλ και πήραμε το βραβείο μουσικής, στη συνέχεια με βούτυξε το θέατρο και επί πάρα πολλά χρόνια κάνω μουσική κινηματογράφου στο θέατρο. Μάλιστα. Έχεις κάνει, είπες, στον Ηλεκτρικό Άγγελο τη μουσική. Ναι. Στην ταινία του Θανάση του Ρετζή. Παρένθεση να κάνω, να περιευτολογήσω. Δηλαδή, πράγματα που έχω κάνει σαν σκηνοθέτης, ως σκηνοθέτης για το σινεμά, πολλές φορές με πιάνω εκ των υστέρων κλεφτράκο. Δηλαδή, δουλειές που έχω κάνει και βγάζουν ένα συνέστημα, παρατηρώ, το βλέπω πια αποστασιοποιημένος από το τελειωμένο έργο, ότι ένα μεγάλο κομμάτι είναι στη μουσική που έχω επιλέξει να αντίσω εκείνες τις εικόνες, σε σημείο που θεωρώ ότι δεν γίνεται, δηλαδή, χωρίς μουσική. Εντάξει, η εικόνα, ναι. Βέβαια, ο κινηματογράφος είναι κλέφτης, έτσι. Παίρνει από παντού, μαζεύει. Βεβαίως. Είναι μια σύνθετη μορφή τέχνης. Να πω μόνο πάρα πολύ σύντομα, επειδή είναι ελάχιστα, τι άλλο έχω κάνει στο κινηματογράφο. Έχω κάνει για μια μεγάλη ντοκιμαντέρ ταινία του Πάνου του Ζενέλη για την Άρτεμι, ένα ολόκληρο κατεβατό από αρχαία μουσική. Έχω κάνει για μια ταινία μικρού μήκους του Θωμά του Κιάου μια ολόκληρη μουσική με σκέτη άρπα. Και επίσης στον Προμηθέα του Κώστα του Σφίκα έκανα κυρίως διδασκαλία του λόγου, πώς να ακουστεί ο εσχύλιος λόγος προσωδιακά. Είναι από ένα άλλο πεδίο δραστηριότητάς μου που έχει να κάνει με τη γλωσσολογία και την αρχαία φωνητική. Είναι ένα θέμα που το έχω πλήρως και ετοιμάζομαι προφανώς να γράψω κάποιο βιβλίο κατεδαφίζοντας όλη την εντελώς στρεβλή αίσθηση για τον ήχο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, ο οποίος έρχεται από τη Βρετανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Όλο αυτό το πράγμα είναι άκυρο που έρχεται από εκεί. Χάθηκα, Δημήτρη. Πολλά μου είπες. Ναι. Λοιπόν, δίδαξα λοιπόν στην ταινία του Σφίκα, πρόβες ένα ολόκληρο καλοκαίρι, πώς θα πούμε προσωδιακά το ρόλο του εσχύλου, και τώρα ετοιμάζομαι να ξεφουρνίσω κάτι σχετικά με τη φωνολογία της αρχαίας ελληνικής μουσικής, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Τέλεια. Αυτό. Ωραία. Περιμένουμε το ξεφούρνισμα λοιπόν. Ωστότε, να πάρουμε μια μικρή γεύση ακόμα από τον Ηλεκτρικό Άγγελο και να κλείσουμε αυτή την ταινία. Μου υπέδειξες ένα τρέιλερ της ταινίας. Ένα τρέιλερ. Ένα μουσικό κομμάτι, θέμα δικό σου μέσα. Ναι. Ο Θανάσης Ρετζής μου την πρότεινε αυτή τη δουλειά, αφού είχα κάνει κάτι στο Corpus. Είχα κάνει μια σκηνή στο Corpus. Ζητούσε από το Μάνο του Χατζηδάκη να την κάνει. Ο Μάνος κατά τα ιωθώτα του έλεγε ναι. Έφτασε μια εβδομάδα πριν. Δεν είχε κάνει τίποτα και του είπε του Ρετζή: δεν μπορώ να το κάνω. Ο Ρετζής με είχε δει στα νόγια και μου είπε: αν ο Χατζηδάκης πει όχι, την κάνει εσύ τη μουσική? Και του λέω: την κάνω. Έκανα λοιπόν ένα μέρος του Corpus και κατόπιν μου ανέθεσε τον Ηλεκτρικό Άγγελο. Πάμε να το δούμε. Να δούμε τρέλερ, μάλιστα. Και να δούμε.
Άγγελο. Ηλεκτρικό. Πώς ανάμαστε παράμονο. Ακούσαμε και τη δική σου φωνή, Δημήτρη. Ναι, πήρατε μια γεύση από το τι τερατώδης ήταν η δουλειά στον Ηλεκτρικό Άγγελο. Αυτά όλα τα κομμάτια, άλλοι ψάχνουν να δουν από πού τα έχουμε πάρει, τα έχουμε συνθέσει όλα. Τα πρώτα κομμάτια που ακούστηκαν ήταν δικά μου, τα τελευταία ήταν του Δημήτρη του Παπαδημητρίου. Η φωνή που ακούστηκε ήταν, ήταν η φωνή δική μου, τραγουδώντας στα αρχαία ένα ποίημα του Ανακρέοντα. Και στην τελευταία σκηνή που φάνηκε ένα ζευγαράκι σε ένα παγκάκι, το κορίτσι ήταν η Σαβίνα Γιαννάτου. Λοιπόν, τώρα... Πάμε στα καινούργια πράγματα. Θέλαμε να το δέσουμε αυτό με τα καινούργια πράγματα. Ο Γιάννης ο Καλαντζόπουλος, παρεμπιπτόντος, στο προηγούμενο τρέιλερ, σε άλλη σκηνή, εμφανιζόταν και αυτό στην ταινία του Ρέντζη. Είμαστε όλοι ένα δεμένο πράγμα. Ο Γιάννης ο Καλαντζόπουλος, ο οποίος έγραψε το «Κίνα τα παιδιά», επίσης, έχει γράψει μια μουσική για τον Αρχοντοχωριάτη του Μολιέρου. Συγγνώμη, έχει γράψει μια διασκευή για τον Αρχοντοχωριάτη του Μολιέρου και του έχω κάνει εγώ τη μουσική. Αυτό είναι. Θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή γι' αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω δεν θα το προλάβουμε σήμερα, γιατί είναι μια τεράστια και πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά αυτή που έχει κάνει με τον Αρχοντοχωριάτη. Όμως, έχουμε στο τηλέφωνο μία από τις συντελεστές της δουλειάς αυτής, την Άννα Βενετσάνου. Μάλιστα. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Μπορούμε να την έχουμε. Βεβαίως. Καλησπέρα. Ναι, να. Είμαι ο Αρούνης ο Χρήστος. Πού γίνεται? Μια χαρούλα. Εδώ. Μιλάμε, κουτσομπολεύουμε, σχολιάζουμε. με τον Δημήτρη, ο οποίος είναι ένας αστήρευτος συνομιλητής. Ναι, ανεξάντλητος,
και πολύ τάλαντος. Το λέω έτσι να το συγκινώ ακόμα περισσότερο. Συγκινούμαι και εγώ με όλο αυτό το έργο που γνωρίζω ότι έχει κάνει και όλοι μας γνωρίζουμε. Έχετε συνεργαστεί σε μια καινούργια δουλειά του, τον Αρχοντοχωριάτη. Βέβαια. Εδώ θεωρώ ότι εγώ περιτεύω να μιλάω γι' αυτό, να δώσω το λόγο μάλλον στον Δημήτρη να μας πει, να κουβεντιάσετε, να ακούσουμε δύο πράγματα για τη δουλειά αυτή από εσάς. Εγώ θα ήθελα να... Ναι, Δημήτρη, θα μιλήσεις, να μιλήσω εγώ. Μισό λεπτό να πω κάτι. Η Νένα δεν ήταν βέβαια στη θεατρική διανομή, αλλά ήρθε και είδε την παράσταση και μου είπε πολύ καλά λόγια. Πήρα λοιπόν το θάρρος και πήγα και τη ζήτησα σε μια τραγουδιστική ανάταξη του έργου αυτού να τραγουδήσει. Και ενώ φοβόμουν ότι θα μου πει αμέσως όχι, το αγκάλιασε και ήρθε στο στούντιο και ξαφνικά άκουσα πράγματα στη δική μου μουσική, τα οποία ουδέποτε περίμενα. Τα τραγούδια τα οποία λέει η Νένα είναι στο τέλος το μεγάλο πολιτικό μανιφέστο αυτής της δουλειάς. Έχει μεγάλη πολιτική διάσταση. Είναι πρόσωπο με τεράστια πολιτική συνείδηση και λέει αυτό το τραγούδι στο τέλος με αυτούς τους στίχους του Καλατζόπουλου, στυλ «Όποιος τα φώτα ανάβει δεν ζει στα σκοτεινά», «Ο κόσμος θέλει την αλήθεια» και τέτοια. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ ευτυχής που τα πήγαινε αυτά. Το έχουμε τραγουδισμένο αυτό, νομίζω το έχουμε κρατήσει. Ναι, θα το ακούσουμε. Ναι. Και εγώ είμαι πολύ ευτυχής που μου δόθηκε, Δημήτρη, η ευκαιρία να συναντηθούμε σε αυτό το έργο. Σε εκτιμούσα και είχα ξεχωρίσει τη δουλειά που είχες κάνει για το Σαραντάρι, η οποία είναι εξαιρετική δουλειά και την οποία είχε κάνει και μπαλέ το Ντανιέλ Νομέλ. Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν πολλοί. Είσαι ευρηματικός, γνώστης της μουσικής επιστήμης και έχεις και το δημιουργικό μυαλό του καλλιτέχνη, το οποίο μπορεί να παραβεί όλους τους κανόνες και να φτιάξει νέα σκέψη, νέα οπτική και να έχεις και πολύ χιούμορ. Ναι, να μου πες για σένα, μην λες για μένα, σε παρακαλώ. Για σένα τώρα μιλάω. Για σένα να μιλήσω. Έχουμε τα μπαλάκια συνέχεια στην ένα. Τότε θα το πω στους ακροατές ότι ο Δημήτρης είναι μια σπάνια περίπτωση. Με τιμά με τη φιλία του και μου έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραίες, έχουμε κάνει πολύ ωραίες κουβέντες μαζί. Και χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να τραγουδήσω κάτι δικό του. Και αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι πως το δύσκολο το κάνει απλό και μετά περιμένει να το αφομοιώσεις κι εσύ, όπως όλες οι ιδιοφυΐες δηλαδή. Έτσι κι αυτός έχει υπομονή και ανεκτικότητα, αλλά και ανοσία στην ανοησία. Είναι κι αυτό. Δηλαδή, δεν κάνει παρέα με όλους ο Δημήτρης. Αυτό είναι η μεγάλη ξυπνάδα. Και παίρνει και δίνει αυτά που πιστεύει ότι μπορεί να μοιραστεί, δηλαδή ζει στο παρόν. Και αυτό εμένα είναι μια κατάσταση που με ενδιαφέρει πάρα πολύ να την βλέπω στους ανθρώπους, να μην φοβούνται ούτε το παρελθόν ούτε το μέλλον και να ζουν στο παρόν. Και όλες η δουλειά που έχει κάνει στον Αρχοντοχωριάτη για μένα έχει και αυτή την παράμετρο, δηλαδή ότι τον φέρνει σε σημερινές διαστάσεις, χρησιμοποιεί ανθρώπους που έχουμε την εμπειρία σήμερα και απευθύνεται σε ανθρώπους, σε όλους τους ανθρώπους. Είναι δηλαδή μια προσβάσιμη δουλειά αυτή που έχει κάνει προς όλους και αυτό είναι δείγμα εξυπνάδας. Ναι, να πρέπει δεν να σε διακόψω, συγγνώμη. Δεν κρύβεται πίσω, ας πούμε, από δίθεν καταστάσεις. Αυτό μου αρέσει αυτό. Ναι, θα μου επιτρέψεις να σε διακόψουμε για ένα λεπτό. Έχουμε τον συνάδελφο του Σκουλούδη. Ξεκίνησε η πορεία. Μια στιγμούλα, επανερχόμαστε. Ναι. Αν έχεις το κουράγιο. Ναι, Σωτήρη Σκουλούδη, λοιπόν, Πολυτεχνείο. Ξεκίνησε η πορεία. Θα δούμε μερικά πλάνα. Σωτήρης, ακούμε. Καλησπέρα σας, λοιπόν, από το κέντρο της Αθήνας, από την οδό Παχυσιών. Πριν από λίγο ξεκίνησα κάποια τμήματα της πορείας, κάποια τμήματα που θα συμμετάσχουν στη μεγάλη εορταστική εκδήλωση που θα καταλήξει βεβαίως στην Αμερικάνικη Πρεσβεία όπως κάθε χρόνο. Πριν από λίγο, λοιπόν, περίπου 400 διαδηλωτές που πρόσθεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, καθώς και σε
άλλες αριστερές ομάδες που ξεκίνησαν την πορεία τους πριν από τις προηγούμενες. Αυτή τη στιγμή είναι στην Ομόνια και με ταχύ βήμα και φωνάζοντας συστήματα που ανάγονται στην ιστορία του αριστερού κινήματος τα τελευταία χρόνια, κατευθύνονται, θα κατευθυνθούν μάλλον μέσω της οδού στα δύο προς το Σύνταγμα και από εκεί προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτήρη. Θα επανέλθουμε και πάλι όταν θα έχεις κάτι να μας πεις. Να επιστρέψουμε στη φίλη μας, την Νένα Βενιτσάνου. Νένα, Πολυτεχνείο σήμερα, Δημήτρης εδώ, μια ζωή στον αγώνα της επιβίωσης, της τέχνης, στο συνέστημα. Σε διάκοψα και πάλι, χίλια συγγνώμη, είναι η μέρα σήμερα περίεργη και δύσκολη. Δεν mm-hmm. Είναι δύσκολη, είναι μια μέρα αφύπνισης η 17 Νοέμβρη. Είναι μια μέρα που μπορεί κανείς να σκεφτεί το τι σημαίνει χρέος κιόλας. Όχι χρέος οικονομικό, χρέος άειλο. Ναι, ναι. Και οικονομικό, γιατί πάνω σε αυτό μας χρεώνουν και αυτό πληρώνουμε και εκεί μας κυνηγάνε και δεν ξέρω τι υπάρχει τελικά. Υπάρχει χρέος, δεν υπάρχει, προς πού, από ποιους, για ποιους. Δεν με ενδιαφέρει εμένα το χρέος το οικονομικό. Εμένα με ενδιαφέρει το να είναι οι άνθρωποι συνειδητοί και να κάνουν το καθήκον τους απέναντι στον εαυτό τους και απέναντι σε αυτό το οποίο θεωρούν σωστό. Αυτό, η αίσθηση αυτή του χρέους έχει νόημα σήμερα. Να πω κάτι τώρα πάνω στο χρέος, γιατί είναι ενδιαφέρον και πάνω στο οικονομικό χρέος. Βέβαια, λέγοντας επίσης ότι η Νένα, είπαμε ότι είναι πολύ συνειδητοποιημένη, είναι ιστορικός τέχνης και τραγουδίστρια, γι' αυτό πρέπει να λέμε όλα τα βιογραφικά μας. Λοιπόν, σε όλα αυτά τα χρόνια που ζω εγώ στην Ευρώπη, υπήρξε κάποια χώρα κάποτε η οποία περηφανεύτηκε ότι δεν έχει καθόλου χρέος. Αυτή ήταν η Αλβανία του Ενβέρ Χότζα, όπου ο κόσμος κυκλοφορούσε με σάπια ποδήλατα και πήγαινε στα γήπεδα, στην εθνική ομάδα, ξυπόλυτος. Εκεί λοιπόν όλη αυτή η ιδεολογία του «δεν θα έχω οικονομικό έθνος» προσπαθεί να ρίξει μια ολόκληρη κοινωνία στο να γίνει κάτι σαν την Αλβανία του Ενβέρ Χότζα και ας το έχουν υπόψη τους αυτό όλοι όσοι ακούνε όλη αυτή τη φανφάρα για το ξεχρέωμα. Μάλιστα. Ναι, γιατί και η Χούντα υποτίθεται ότι μας άφησε χωρίς χρέος, αλλά από την άλλη μεριά δεν εξόδεψε και τίποτα για να έχει χρέος, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σχετικές και οι έννοιες, νομίζω, έτσι. Βέβαια, στην πρακτική, μαθηματικά προσεγγίζοντας. Σχετικές δεν είναι. Το δεν έχω χρέος είναι οδηγεί στο να μην έχω τίποτα. Ναι. Δεν έχω χρέος σημαίνει δεν έχω ούτε πρόσοδο. Διαλύθηκα. Ναι, η Νένα βέβαια τοποθέτησε το θέμα και σε αλλού. Άλλο χρέος. Ναι. Που... σε όλες τις διαστάσεις, δηλαδή στο υλικό και στο άειλο. Ναι, μάλιστα. Και συμπληρώνω και εγώ ότι η άρση του υλικού χρέους οδηγεί στον εμφανισμό. Δεν είναι ιδανικό αυτό, καπιταλιστικό. Αυτό είναι μια μπάχλα απίστευτη. Άρα καλά είναι να χρωστάμε λοιπόν. Βέβαια. Μάλιστα. Ζητώ, Όλος ο καπιταλισμός έχει να κάνει με τον δανεισμό. Το θέμα εγώ από τον Δημήτρη είναι ότι, δεν μπορούν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να συνάψουν σχέσεις χωρίς το δούνε και λαβήν. Δηλαδή το να δίνεις και να παίρνεις. Άρα και υποχρεώνεσαι και χρεώνεσαι και προσφέρεις. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεσαι όλο αυτό. Το διαχειρίζεσαι για να κάνεις τον άλλον να είναι σκλάβος σου, να τον εξουσιάσεις ή να τον βοηθήσεις. Εδώ είναι το θέμα του πολιτισμού, μπαίνει ξεκάθαρα το πώς, δηλαδή ποια συνήθεια έχεις με το να δεσμεύεις τους ανθρώπους ή να τους αποδεσμεύεις. Δηλαδή μας χρεώνουν για να μας βοηθήσουν ή μας χρεώνουν για να μας σκλαβώσουν. Νομίζω η απάντηση είναι. Ναι, είναι μάλλον η δεύτερη. Όταν είσαι σε κοινωνίες περιφερειακές και ζεις σε ένα κράτος δωτό, προτεκτοράτο από τη γέννησή του, αυτός ο οποίος διακινεί
την οικονομική δύναμη, δεν είναι αυτός ο οποίος θα σε βάλει να διαχειριστείς τον εαυτό σου, να διαχειριστείς αυτόν, εκτός αν σηκωθείς και πας εκεί, αν πας στο City του Λονδίνου, ας πούμε, και αρχίσεις και κάνεις τα δικά σου. Μάλιστα. Εδώ πρέπει εγώ πιστεύω όμως ότι υπάρχει πάντοτε αυτοί που έχουν σύνδρομο, εξουσιαστικό σύνδρομο, τους αρέσει και να βασανίζουν κιόλας, τους αρέσει να προβάλλουν και το έχουν δείξει σε πάρα πολλές στιγμές στην ιστορία της ανθρωπότητας, με το να καταστρέφουν και με το να εκμεταλλεύονται. Δεν είναι δηλαδή δεν υπάρχει ενάρετος αυτή τη στιγμή εξουσιαστής. Αυτό το ξέρουμε και από τον Αριστοτέλη, γιατί η φύση του ανθρώπου έχει και την απρόβλεπτη συμπεριφορά, και το θέμα είναι να κρατάς κανόνες που να τον περιορίζουν, ας πούμε. Και ο μόνος τρόπος για να φτιαχτούν αυτοί οι κανόνες που τους έχουμε σκεφτεί κιόλας, είναι οι κανόνες της δημοκρατίας, η οποία δημοκρατία δεν είναι για μένα ιδεολογία, είναι ένα εργαλείο με το οποίο ελέγχεις την εξουσία. Αν δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις αυτό το εργαλείο, τότε και το ενάγεις απλά στην ιδεολογία ότι εγώ πιστεύω, ας πούμε, στη δημοκρατία, δεν είναι να πιστεύουμε στη δημοκρατία, είναι να εφαρμόζουμε τη δημοκρατία, ναι, που είναι μια διαφορετική διάσταση. Προφανώς, είναι πράξη. Και να το πούμε αυτό για να προχωρήσουμε αυτό και παρακάτω. Νικολό Μακιαβέλη, η εξουσία δεν ασκείται επιτρέποντας, ασκείται απαγορεύοντας. Αυτό είναι η άποψή του. Ναι. Επομένως, ο άλλος, ο οποίος είναι ο εξουσιαζόμενος, το βασικό όπλο που έχει, ναι, να νομίζω, και αυτό το οποίο λέμε και μεταξύ μας και σε αυτό το τραγούδι που το λέει και ο Γιάννης ο Καλατζόπουλος, είναι ότι είναι η συνειδητότητα. Είναι η γνώση. Συνειδητότητα, ναι. Βέβαια. Εδώ πρέπει να... Ναι, αλλά όταν η συνειδητότητα, για να αφυπνιστεί η συνείδηση καταρχήν, χρειάζεται να έχεις και μια... να έχεις και λίγο τη δυνατότητα είτε να σκεφτείς, δηλαδή να μπορείς να ξεφύγεις από το πρόβλημα, είτε πια να μην σκεφτείς. Αλλά τότε πια είσαι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις, δηλαδή αυθόρμητα, όπου να μην έχεις να χάσεις τίποτα. Και οι Έλληνες συνήθως, επειδή είμαστε ένας βαθιά πολιτισμένος λαός, το πιστεύω αυτό το πράγμα, είμαστε και ανεκτικοί. Μας έχει, επειδή έχουμε εμπειρία μέσα από τη γλώσσα, μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις και μέσα από όλα αυτά τα ιστορικά που μας έχουν συμβεί, έχουμε και μια ανεκτικότητα που μερικές φορές παρεξηγείται και νομίζουμε ότι είναι και συνένεση. Δεν είναι. Ναι, ναι. Δεν είναι. Ναι, ναι. Δυστυχώς, ναι, ο χρόνος μας... Η ανεκτικότητά μας είναι μια βαθιά πολιτιστική εμπειρία και γνώση και... και καλή, είμαστε καλοί άνθρωποι, να το πω απλά. Θα σε βάλουμε, θα σε βάλουμε... Ακόμα, ας πούμε, και σε περιπτώσεις στην Ελληνική Επανάσταση του 21 είχαμε εντελώς υπήρχαν άνθρωποι που αγωνίστηκαν εκείνοι, δεν θέλω να γενικεύσω, που είχαν μια γενεοδορία. Δεν γενεοδορία με αυτούς που με τους εχμαλώτους, γενεοδορία διάβαζα του Βαρβάκη, ας πούμε, την συμπεριφορά απέναντι σε εχμαλώτους, ήταν πολύ διαφορετική, ας πούμε, με τη συμπεριφορά των Εγγλέζων απέναντι σε εχμαλώτους ή των Τούρκων απέναντι σε εχμαλώτους. Ναι, το λέμε μαζί. Αυτό λοιπόν... σημαίνει ότι έχουμε μία... έχουμε μια παράδοση. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και πολλά χρόνια αστεί, αιώνες αστεί. Ναι, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με την έννοια του άθεος, ας πούμε, με την έννοια της μικρής κοινωνίας, η οποία ξέρει πρόσωπα και πράγματα.
Αυτό δεν πρέπει να το χάσουμε και δεν επιτρέπεται να το χάσουμε. Και είναι και η βάση της δημοκρατίας. Γιατί άλλο είναι να εφαρμόζεις, ας πούμε, νόμους επί χάρτου, τους οποίους πας και τους εφαρμόζεις, ας πούμε, σε κάποιους ηθαγενείς, όπως γίνεται τώρα, και άλλο είναι να, να βγαίνουν μέσα από μια εμπειρία και με μια γνώση το ποιος και επίγνωση το ποιος είναι ο άλλος που θα εφαρμόσει τον νόμο. Και η σκληρότητα εφαρμόζεται όταν δεν έχεις την επαφή με αυτόν που πας να τον κυριεύσεις. Ναι, ένα μισό λεπτό. Ναι. Εμένα αυτό, ας πούμε, είναι το μειονέκτημα του συστήματος του σημερινού. Ότι δεν ξέρουν με ποιους θα έχουν βάλει. Ναι. Σε βάζουμε να ακούσουμε τη φωνή σου σε αυτό το τραγούδι. Όχι, δεν το προλαβαίνουμε, Δημήτρη. Έχω μία... τελειώνει η μπαταρία. Ναι, πρέπει να κλείσουμε και εμείς. Ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί. Περιμένουν οι συνάδελφοι για το επόμενο θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και τα λέμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Θα τα ξαναπούμε, γιατί δεν προλάβαμε να δείξουμε και το έργο με το οποίο έχετε συνεργαστεί. Θα το αφήσουμε για την επόμενη εκπομπή προφανώς. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Και πάλι ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Νένα. Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά. Γεια. Έλα μου. Δεν προλαβαίνουμε τίποτα άλλο. Χήμαρος είναι ένα. Εξαιρετική. Ναι, καλά. Όμως θέλω μια υπόσχεση. Παρακαλώ. Την επόμενη Κυριακή. Για τα υπόλοιπα. Μιλήσαμε για όλα σήμερα, εκτός από το... πολύ λίγο μάλλον για το σινεμά και τη μουσική. Δεν μιλήσαμε για όλα, μιλήσαμε για κάποια. Για κάποια, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλό απόγευμα στους φίλους μας. Την επόμενη Κυριακή πάλι παρέα με τον Δημήτρη. Αν κάτι δεν αλλάξει, ελπίζω όλα θα πάνε καλά. Ασμένως δέχομαι την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σένα. Παρέλειψα από κάτι άλλο. Ότι ο κύριος Λέκας, ο Δημήτρης, είναι και στην κριτική μας επιτροπή για τις ταινίες που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ μαζί με άλλα ονόματα. Μαζί με άλλα 4 άτομα. Άλλα 4 άτομα, τα οποία θα σας ανακοινώσουμε εγκαίρως. Και πάλι, να είστε καλά. Περιμένουμε τις ταινίες σας. Ζήστε τη δική σας ζωή. Καλό απόγευμα.